Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί αδελφοί, καλωσορίζουμε όλους εσάς που παραβρίσκεστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Την Ενωμένη Ρωμιοσύνη ως σωματείο αποτελούμε από 100 μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, την ιδρύσαμε 2 περίπου χρόνια πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η έδρα μας. Το πρώτο διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο εκλέχτηκε ένα χρόνο πριν, ανέλαβε εκτός των άλλων το δύσκολο μας συνάμα όμορφο έργο της οργάνωσης αυτής της προσπάθειας, αλλά και του συντονισμού μιας πολύπλευρης δραστηριότητας, η οποία είχε σχεδιαστεί τον καιρό της προετοιμασίας μας. Τα αίτια της ίδρυσης, καθώς και τους σκοπούς και τους στόχους που έχουμε θέσει, θα τα διαβάσετε στο κείμενο της ταυτότητας, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του φακέλου που σας παραδόθηκε κατά την είσοδό σας στην αίθουσα. Μέρος λοιπόν αυτού του έργου αποτελεί και η σημερινή μας ημερίδα, η οποία είναι και η πρώτη για το σωματείο μας. Γι' αυτό ζητούμε την κατανόησή σας για τις όποιες ελλείψεις παρατηρήσετε και η οποία φιλοξενείται σε αυτήν την υπέροχη αίθουσα που με πολύ προθυμία μας παραχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημίου και γι' αυτό θερμά την ευχαριστούμε. Με την ίδια θέρμη θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους εκλεκτούς εισηγητές μας, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, αποδεχόμενη την πρόσκλησή μας. Η συμμετοχή όλων σας στηρίζει την προσπάθειά μας και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο αυτό που ξεκινήσαμε και που ήδη έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση, μια και όπως μας λέτε πολλοί από εσάς, από καιρό περιμένατε να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια για την προβολή των αξιών του γένους μας και την ενότητα της Ρωμιοσύνης. Επιτρέψτε μου να πω λίγα ακόμη λόγια για το σκεπτικό της απόφασης για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Ο λαός μας είχε πάντα για τη χώρα του ένα βαθύ αίσθημα αγάπης, μια βαθιά ανάγκη να την κρατήσει ελεύθερη, ενώ παράλληλα μπόρεσε να δημιουργήσει ένα πνεύμα οικουμενικότητας. Παρά τις διάφορες κατακτήσεις που οφείλονταν άλλοτε στη στρατηγική θέση της πατρίδας μας και άλλοτε στα ίδια τα λατώματά μας, οι Έλληνες ποτέ δεν χάσαμε το αίσθημα της εθνικής μας ενότητας κατά τις διάφορες περιόδους της συντρατικής ιστορίας μας. Και οι διάφορες όψεις του μακροχρόνιου πολιτισμού μας περιέχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά που αποτελούν τα βάθη της ελληνικής ψυχής ολόιδια πάντα, είτε πρόκειται για την ιδεολατρική εποχή, είτε για τη χριστιανική, για περιόδους σκλαβιάς ή ελευθερίας, δόξας ή πόνου. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που συναντούμε επί 7.000 χρόνια στον ελληνικό πολιτισμό είναι τα ακόλουθα: η αρμονία και η συμμετρία. Και οι δύο αυτές λέξεις έχουν ελληνική προέλευση, γιατί οι Έλληνες πρώτοι συλλάβαμε αυτές τις αξίες και έτσι πέρασαν ατόφιες στα ξένα λεξιλόγια. Το μέτρο. Οι Έλληνες είχαμε πάντα απέχθεια προς την υπερβολή, που την ονομάζαμε ύβρι, γιατί ξέραμε πολύ καλά πως κάθε υπερβολή επιφέρει τη θεϊκή τιμωρία. Η αγάπη προς τα χρώματα και τα καθαρά σχήματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντούμε όχι μόνο στα αριστουργήματα όπως τα γλυπτά του κλασικού Παρθενώνα, αλλά και σε απλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής όπως τα νεολιθικά αγία της Θεσσαλίας. Η αίσθηση του ωραίου, που μετά την υπέροχη ισορροπία της κλασικής εποχής στον 5ο π.Χ. αιώνα, φτάνει στη Βυζαντινή εποχή το υψηλόν, δηλαδή τη μεταφυσική έκφραση της πνευματικής ομορφιάς μέσα στη χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Αυτό το δύσκολο συντέριασμα του φυσικού και μεταφυσικού κατόρθωσε η Βυζαντινή τέχνη με το να δείξει πως ο κόσμος μεταμορφώνεται στην παρουσία της Αγίας Τριάδας, που είναι η πηγή της ζωής και του κάθε αγαθού. Μοιάζει σήμερα σαν πραγματικό θαύμα το πως αυτές οι αρετές του ελληνικού πολιτισμού κληρονομήθηκαν από γενεά σε γενεά χωρίς διακοπή και μας κάνει να απορούμε ακόμη περισσότερο όταν τις μελετούμε στα πλαίσια της τουρκοκρατίας. Τότε που δεν υπήρχαν κανονικά σχολεία, αφού τα είχε απαγορεύσει ο βάρβαρος κατακτητής. Αυτό το έθνος που έδωσε τα φώτα στην ονομαζόμενη σήμερα πολιτισμένη ανθρωπότητα, έμεινε για αιώνες χωρίς γενική παιδεία, εκτός τα κρυφά σχολιά, στα μοναστήρια και τις 4 ανώτερες σχολές. Αυτά τα λίγα σχολεία κράτησαν τη φλόγα του ελληνισμού ζωντανή μέχρι την υπέροχη στιγμή της ανεξαρτησίας. Οι αποδείξεις ότι ο ίδιος λαός συνεχίζει να ζει σε αυτή τη χώρα όπου έζησαν οι πρόγονοί μας, της αρχαιότητας και της Βυζαντινής εποχής, είναι οι ακόλουθες. Η γλώσσα,
Οι φιλόλογοι έχουν αποδείξει ότι το 60% του λεξιλογίου που χρησιμοποιούμε οι σημερινοί Έλληνες είναι ομηρικό, η γλώσσα της Οδύσσειας και της Ιλιάδας. Οι ανθρωπολογικές σπουδές απέδειξαν τη φυλετική συνέχεια των Ελλήνων σε όλες τις ιστορικές περιόδους μέχρι σήμερα. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο σημαντικά από τις δύο προηγούμενες μεθόδους, γιατί μελετώντας τη γενετική απόσταση μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ιστορική εξέλιξη όχι μόνο ενός έθνους, αλλά ολόκληρης ανθρωπότητας. Η λαϊκή παράδοση, η εθνική χορή, η δημοτική ποίηση, η μουσική, τα διακοσμητικά σχέδια σε πέτρα, ξύλο και στα κεντήματα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όλα αυτά υπογραμμίζουν την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων. Μέσα δηλαδή σε αυτή τη λαϊκή παράδοση βρίσκουμε στοιχεία από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο και ένα ίδιο τρόπο του σκέπτεστε και του αισθάνεστε, που δείχνει ότι ο ίδιος λαός ζει σε αυτή τη χώρα επί 7.000 χρόνια. Ορισμένες αρετές και λατώματά μας εξακολουθούν να υπάρχουν από την εποχή του Τροϊκού Πολέμου μέχρι σήμερα. Οι αρετές, οι πολύ βαθιά ριζωμένες, είναι η αγάπη προς την πατρίδα, η έντονη θρησκευτικότητα, ο ισχυρός οικογενειακός δεσμός, η αγάπη προς την πρόοδο, το καλλιτεχνικό και δημιουργικό πνεύμα, η ευλίγιστη και ζωηρή σκέψη, η εφευρετικότητα και η διάθεση για φιλοξενία. Όσο για τα ελαττώματα, αυτά είναι οι ατελείωτες πολιτικές διαμάχες που συχνά οδήγησαν σε καταστροφές ύστερα από μεγάλες δόξες και ένας κάποιος εγωισμός πολύ έφικτος που πολύ σπάνια δέχεται την ανωτερότητα του άλλου, όπως η οργή του Αχιλλέα στην Ιλιάδα από ευτυχία που παραλίγο να κάνει τους Έλληνες να χάσουν τον πόλεμο. Κατά την τουρκοκρατία, οι Έλληνες αποκτήσαν μερικά ακόμη ελαττώματα αφού η μακροχρόνια δουλεία στέρισε το έθνος από την κανονική παιδεία. Αλλά και μετά την ανεξαρτησία δημιουργήθηκαν ακόμα κάποια ελαττώματα εξαιτίας της εισβολής του δυτικού τρόπου ζωής, που ο ελληνικός λαός δεν ήταν έτοιμος να αφομοιώσει, όπως η ξένη βασιλεία και το ξένο σύστημα διοίκησης που υπάρχει μέχρι σήμερα, φήμωσαν την τοπική παράδοση που τέργεται στο χαρακτήρα του λαού και στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Αυτή η παράδοση είχε περάσει αβίαστα από την εκκλησία του Δήμου της Αρχαιότητας στο Βυζάντιο, δημοκρατικός τρόπος εκλογής των αυτοκρατόρων και κοινοτικό σύστημα, κυρίως στα τέλη της Βυζαντινής περίοδου και σε όλη την τουρκοκρατία. Με όλα αυτά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον μας όταν σκεπτόμαστε τη θαυμάσια αφομοιωτική δύναμη που μας διακρίνει και που έδωσε μέσα στις χιλιετίες τόσα δείγματα αφοσίωσης ξένων επιδράσεων σε κάτι δικό μας τελείως νέο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια μέρα, αν οι ιστορικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, το γένος μας, που είναι πλούσιο σε δυνατότητες, θα μπορέσει να δημιουργήσει τη νέα σύνθεση, που ίσως να είναι η αρχή για μια νέα ευρωπαϊκή αναγέννηση. Δύο παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα για να πετύχει αυτόν τον σκοπό. Η πλούσια πνευματική παράδοση των προηγούμενων εποχών, ελευθερωμένη και διοχετευμένη στη λαϊκή ψυχή, για να ξεδιψάσει τα παιδιά της και έπειτα η τόσο πρικισμένη ιδιοσυγκρασία, ψυχική και πνευματική των Ελλήνων, ώστε με μια καλή, ακούραστη και επιτίδια καλλιέργεια του λαού, με σταθερή προχώρηση πάνω στον δρόμο του Χριστού, μέσα στα πλαίσια μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναζωογονημένης από τα πιστά παιδιά της, θα ήταν αρκετή. Θα ήταν εξίσου αποδοτική ή τουλάχιστον απλώς δημιουργική σε πνευματικό πολιτισμό, τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, αντάξιο των προγόνων μας. Αντάξιο κυρίως της αγάπης του Πατρός των όλων, διότι αυτός μας έστειλε τον Υιό του και το πνεύμα της αληθείας για να μας ποιμάνει και να μας φωτίσει να προχωρήσουμε πάνω στον δρόμο του. Πρέπει να κάνουμε τους νέους Έλληνες να αντιληφθούν τις μεγάλες τους δυνατότητες, τον πνευματικό τους ανά τον κόσμο προορισμό, και να τους αποδείξουμε πως η λιτότητα είναι σύμμαχος της αξιοπρέπειας και της αυτάρκειας και χαρίζει πλήρη εσωτερική ελευθερία και δυνατότητα πνευματικής καρποφορίας, πλουσιότητας μάλιστα σε τούτη τη γωνιά της γης. Όταν μάλιστα λαός και άρχοντες συνεργάζονται με πίστη, αγάπη και ενότητα για ένα μεγάλο σκοπό, την επιδίωξη πνευματικού πολιτισμού και τη διάδοση των καρπότων ανά τον κόσμο, προς εξυπηρέτηση όλης της ανθρωπότητας εν ελευθερία, η επιτυχία είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Κάποιος που μελέτησε αντικειμενικά τον πολιτισμό και την ιστορία των Ελλήνων είπε: «Εσείς οι Έλληνες θα είστε πάντα οι νεότης του κόσμου». Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ανακοίνωση από το Οδηγικό Συμβούλιο. Σύντομα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής για την οικονομία του χρόνου και λόγω των πολλών εισηγήσεων, αποφασίσαμε να μην υπάρξουν χαιρετισμοί από κανέναν από τους επισήμους, από τους οποίους ζητούμε την κατανόησή τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.